Καλημέρα Κατερίνα και πάλι. Βρισκόμαστε στο εκπαιδευτήριο του Αλέξη Παπαϊωάννου, όπως έχεις αναφέρει πριν από λίγο και εσύ. Και είμαστε εδώ για να μας εξηγήσει με αφορμή το χθεσινό περιστατικό με την τετράχρονη, λοιπόν, όπου ο σκύλος της επιτέθηκε και την τραυμάτισε. Τι πρέπει να κάνουμε όταν έρθουμε αντιμέτωποι σε μια τέτοια υπόθεση. Κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας μέρα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε το συγκεκριμένο ερώτημα. Έχουμε κάνει μια κουβέντα, Κατερίνα, μόλις έχουμε φτάσει εδώ και λίγο πριν βγούμε στον αέρα και μου είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα αναφέρουμε σιγά-σιγά. Θέλω να μου πείτε πώς ανταποκρινόμαστε σε ένα τέτοιο περιστατικό τόσο ως ιδιοκτήτες του σκύλου αρχικά, όσο και στην περίπτωση του θύματος. Αν εγώ δηλαδή είμαι το άτομο το οποίο του επιτίθεται ο σκύλος ή βλέπω να επιτίθεται σε κάποιον άλλον. Καλημέρα σας. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος που έχουμε στο να αντιμετωπίσουμε εμείς τον κίνδυνο είναι μηδαμινός. Διότι αν ήταν να το διαβάζαμε θα μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Δυστυχώς γίνεται απότομα και άμεσα. Οπότε δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος σκύλος είναι εχθρικός. Δηλαδή υπάρχει μια λαϊκή ρίση που λέει σκύλος που γαυγίζει, να μην το φοβάσαι. Ωστόσο, βλέποντας ένα σκύλο να γαυγίζει, το πρώτο που κάνουμε είναι να φοβόμαστε και να μαζευόμαστε. Δηλαδή δεν θα μας δείξει ο σκύλος, μπορεί να είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, κάποια ενδείξεις για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Να εξηγήσω και την παροιμία στα κυπριακά, σκύλο που λέει σημαίνει το φοβάσαι. Τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που γαυγίζει ο σκύλος, δεν είμαι εγώ βλάκας ώστε να πάω να μπω στην περιοχή του. Από τη στιγμή που γαυγίζει, αποθύμαι από την περιοχή του. Είναι σαν να μας προειδοποιεί, λοιπόν. Μάλιστα. Δύο λόγοι υπάρχουν για να μετατρέψουμε και ημέρο σκύλων ή και άγριο σκύλο στο να επιτεθεί σε οτιδήποτε. Και γάτων και άνθρωπων και οτιδήποτε. Είναι το φαγητό τους, δηλαδή θα υπερασπιστούν το φαγητό τους και την περιοχή τους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Και ο πιο επικίνδυνος σκύλος της αυλής, δηλαδή που υπερασπίζεται την περιοχή του, όταν δραπετεύσει κατά λάθος και βρεθεί εξωτερικά, πιθανόν να μην είναι επικίνδυνος. Γιατί στο εξωτερικό οι ανάγκες του που έχει είναι διαφορετικές από την περιοχή του, αφού ξεφεύγει από την περιοχή του. Οπότε, εγώ σαν άνθρωπος και ο πιο έμπειρος, σαν εκπαιδευτής τεχνικά, ότι μπορώ να αντιμετωπίσω στο να μπορώ να διαβάσω το συγκεκριμένο σκύλο ή τον κάθε σκύλο. Τώρα, ο απλός πολίτης, πολύ δύσκολο να μπορεί να καταλάβει το σκύλο, διότι έχουμε σκύλους οι οποίοι ονομάζονται με ήρεμη δύναμη, λέμε, ο οποίος εγκαυγίζει. Δηλαδή οι σκύλοι της περιοχής περισσότερων ή θα γαυγίζουν για να αποθούν ή είναι σκύλοι οι οποίοι μένουν στην περιοχή τους ήσυχοι ώστε να μπεις εσύ στην περιοχή τους. Οπότε δεν μου διά εμέναν καμία ένδειξη ώστε αυτός είναι έτοιμος για να μου επιτεθεί. Οπότε το βλέπω και ήμερον ήρεμον εκείνη τη στιγμή. Ο σκύλος μπορεί να είναι και έτοιμος στο να με αποτρέψει στο να μεταφέρει την περιοχή του. Οπότε εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Το πιο φυσιολογικό είναι να μου γαυγίζει, οπότε δεν θα πω από τη στιγμή που γαυγίζει. Γιατί βλέπω μια ταραχή ουσιαστικά. Από τη στιγμή που δεν έχει ταραχή, και βλέπω και το σκύλο. Ήσυχο, πολύ δύσκολο να μπορώ να διαβάσω το τι είναι. Οπότε, από τη στιγμή που βλέπω ένα σκύλο ο οποίος είναι διστακτικός ή μπορεί και ακίνητος ή μπορεί και να κοιμάται. Δηλαδή, μπορεί να κοιμάται να πω εγώ να το χαϊδέψω και να φοβηθεί ο σκύλος και να αντιδράσει. Δεν σημαίνει ότι ένα άγριος ο σκύλος και ήθελε να με δαγκώσει. Πάλι εγώ έπια, χωρίς να το καταλάβω, και έγινε η πράξη. Τώρα μιλάμε όμως για σκυλιά τα οποία είναι, τα βλέπουμε ότι έχουν για παράδειγμα λουρί όπως ο Όρεο εδώ, είναι με τους ιδιοκτήτες τους κτλ. Τα σκυλιά όπως στην χθεσινή περίπτωση που βρισκόταν σε ένα πάρκο χωρίς λουρί, ποια πιστεύετε ότι είναι τα συχνότερα λάθη, ποια ήταν τα βήματα τα οποία οδήγησαν στη συγκεκριμένη επίθεση, κύριε Παπαϊωάννου? Αυτά τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και ειδικότερα στα πάρκα το σκύλο. Δηλαδή, πες ότι εγώ παίρνω το σκυλάκι μου στο συγκεκριμένο πάρκο. Ή είναι πάρκο για παιδιά ή πάρκο για σκυλιά που είναι το ίδιο για ένα σκύλο στο τέλος. Στον καιρό ο σκύλος το κάνει δική του περιοχή. Οτιδήποτε καινούριο γίνει από την αρχή μέχρι τη στιγμή που έγινε ήταν το κάτι καινούριο. Δηλαδή στο ίδιο ο σκύλος δεν αντιδρά. Π.χ. ότι παίζουν με 6-7 σκύλους που είναι ήδη. Οπότε 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες ο σκύλος αυτός καθημερινά ή δύο φορές τη βδομάδα πάει στο συγκεκριμένο πάρκο χωρίς να το θέλει ο σκύλος. Αναγκαστικά το έκαμε δικό του, δική μου περιοχή. Οπότε έμαθε εκείνους τους σκύλους. Έρχεσαι και εσύ με το δικό σου σκύλο για πρώτη φορά.
ο σκύλος αυτός βλέπει απειλή στο χώρο του. Γι' αυτό μπορεί να πάθουμε Μαρία, το οτιδήποτε θέλω ατύχημα. Να ρωτήσω κάτι. Ο ιδιοκτήτης και λέει πω 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 και δάγκωσαν ένα σκύλο, εμαλώσανε κάμαν, πώς τόσο καιρό ήταν καλό, σήμερα τι έγινε. Έγινε, μάλιστα. Τι έπαθε. Λοιπόν, Κατερίνα, θες να ρωτήσεις κάτι. Ναι, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα δάγκωμα παιδιού ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου. Σε περίπτωση που ένα σκύλο δαγκώσει και δεν έχει επιστροφή ο Αλέξης, άρα θα πρέπει να του μεταφέρεις το ερώτημα. Πρέπει να μας πούν αν υπάρχουν περιθώρια να αντιδράσουμε έτσι ώστε να αποτρέψουμε, γιατί ξέρουμε ότι όταν κλειδώσει το στόμα του σκύλου πολύ δύσκολα θα ανοίξει. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι λοιπόν και πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ γρήγορος στις κινήσεις που θα κάνεις για να διώξεις τον σκύλο, αν τα καταφέρεις. Η Κατερίνα έκανε την εξής ερώτηση: σε περίπτωση που ο σκύλος φτάσει και δαγκώσει το άτομο, το οποίο το οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του, ποιες είναι οι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε, γιατί λέει, όπως ξέρουμε, όταν φτάσει και κλείσει το στόμα, μετά δύσκολο το ξανανοίγεις. Δυστυχώς, με τα σκυλιά και όπως τον άνθρωπο, βγαίνουμε εκτός εαυτού. Στην περίπτωση των ζώων, επαγγελματικά, εμείς λέμε είναι red line cases, δηλαδή πάει κόκκινα. Ναι. Όντως. Βλέπεις στα μάτια του σκύλου να κοκκινίζουν. Που τη στιγμή που κοκκινίζουν τα μάτια του σκύλου, σημαίνει ο σκύλος βγαίνει εκτός εαυτού. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι εκτός ελέγχου. Τώρα, στην περίπτωση σκύλων, πάντα ακολουθούν τη μικρή λία. Δηλαδή, μπορεί ένα μωρό πριν ένα χρόνο μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Συγγνώμη. Είναι αγάτος. Δεν κινδύνευσε κανένα πουγάτων ακόμα, παρόλο ότι. Μάλιστα, παρόλο ότι συναντούμε και κόσμο να φοβάται υπερβολικά τους γάτους. Εγώ. Ο φόβος, μια ωραία πάσα, ο φόβος είναι αυτός ο οποίος να μας κάνει, χωρίς να το θέλουμε, να μετατρέψουμε και ένα σκύλο σε επιθετικότητα. Οπότε η ερώτηση που κάνει και η Κατερίνα, γιατί άκουσα την, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να κρατήσω εγώ την ψυχραιμία μου. Αντρέξω. Κύριε Παπαϊωάννου, όμως λέμε σε περίπτωση που βλέπω το σκύλο μου να δαγκώνει το παιδί μου και το έχει στο στόμα. Τι κάνω? Δυστυχώς και να τραβώ το παιδί μου και να χτυπώ και το σκύλο, μπορεί να μεταφέρω περισσότερη ενέργεια. Αλλά δεν έχω και κάτι καλύτερο να κάνω στο τέλος. Τι κάνω? Αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ώστε να μπορεί να αποτρέψει το σκύλο. Με δική του ενέργεια ουσιαστικά, που πάλι αν πάει στην κόκκινη περίπτωση είναι και πολύ δύσκολο, τότε τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Και πάλι όμως μιλάμε για περίπτωση που υπάρχει ιδιοκτήτης και είναι στον ευρύτερο χώρο. Ακριβώς. Που έγινε η επίθεση. Αν είμαστε σε ένα χώρο που είναι ένα πάρκο, όπου ένα δέσποτο σκυλάκι επιτίθεται σε ένα άλλο σκυλάκι, σε ένα γατάκι, σε ένα παιδάκι, σε έναν άνθρωπο, τότε τα πράγματα αλλάζουν, φαντάζομαι. Καταλαβαίνεις ότι το δυσκολότερο κομμάτι του σχεδίου είναι να μπορώ εγώ με τα χέρια να χτυπήσω και το που κάνει ο κόσμος σε έστιχτο, δηλαδή χτυπούν τα ζώα ώστε να σταματήσουν. Σε περίπτωση να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, λέω τους, διότι έρχεται ο σκύλος και θέλει να αντικρούσει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Οπότε μεταδίδω περισσότερη ενέργεια αν του σκύλου. Η δική σας συμβουλή, τι πρέπει να κάνει κάποιος που είναι στο. Δυστυχώς πρέπει να είσαι τόσο καλός επαγγελματίας, ναι, ώστε, ναι, να μπορέσεις. Είμαστε όμως όλοι επαγγελματίες. Ώστε δίκιο, να μπορέσεις τεχνικά, που υπάρχουν δίκιο. Οι τεχνικές λύσεις, υπάρχουν. Που δύσκολο τώρα να τις δείξουμε ή να τις κάνουμε, που μπορώ να αλλάξω την ενέργεια του σκύλου, που πάλι αν είναι στην κόκκινη περίπτωση, είναι πολύ, 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 πολύ δύσκολο. Έχει δίκιο. Δυστυχώς. Οπότε τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε το σκύλο να ηρεμήσει? Μάλιστα. Η μόνη λύση είναι να μπορέσει ο σκύλος να ηρεμήσει και να βγάλει από το μυαλό του την απειλή. Δυστυχώς, ο σκύλος εκείνη τη στιγμή εδέχτηκε ένα απειλή ή το έκανε ένα από χόμπι. Δηλαδή, ένα μωρό είναι εύκολη λία. Διότι, έναν αβέρεστο του κόσμου στο 50% είμαστε πάνω από 50 κιλά. Γυναικόπαιδα και λοιπά, δηλαδή που 50 και κάτω, εν τα μωρά. Ο σκύλος είναι η εύκολη λία του το χαμηλό, δηλαδή το μικρό. Αν υπήρχε και κίνδυνος και σε μικρή ηλικία που τα μωρά δεν έχουν σωστή ενέργεια με τα ζώα. Πολλές φορές τα ζώα κουβαλούν αυτή την ενέργεια, ώστε να μην ανέχονται ή να αποδέχονται τα παιδιά. Να. Διότι τα παιδιά δυστυχώς έχουν ψηλές ενέργειες. Οπότε οι ψηλές ενέργειες μεταδίδουν τις εντάσεις στο σκύλο, ώστε να τον προκαλέσουν να έρθει στη συγκεκριμένη πράξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι, πριν μου έχετε αναφέρει κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όλα αυτά ξεκινούν από την εκπαίδευση του σκύλου μας, κύριε Παπαϊωάννου, και μου έχει αναφέρει πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι Κατερίνα, όταν εγώ προτίθεμαι να πάρω, να έχω υπό την... υπό την προστασία μου ένα σκύλο, λοιπόν, να φιλοξενήσω ένα σκυλάκι στο σπίτι, ναι, ναι, πρέπει πρώτα εγώ να πάω στον εκπαιδευτή πριν πάρω το σκυλάκι. Ναι, ναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ράτσες σκύλων, οι οποίοι ταιριάζουν με συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε ένα σκυλάκι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από τη συζήτηση που είχαμε πριν, κύριε Παπαϊωάννου, για το πώς πρέπει να ξεκινήσει αυτή η σχέση μεταξύ διοκτήτη και κατοικιδίου. Κάνω αυτή τη δουλειά 22 χρόνια. Αν είχα την επιλογή και τον χρόνο να επιλέξουμε βάσει του χαρακτήρα του περιβάλλοντος, της κάθε οικογένειας ή του κάθε ιδιοκτήτη το σκύλο που του ταιριάζει, θα είχαμε πάντοτε 100% επιτυχία. Mm-hmm. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι ο καθένας πιάνει το τι έρχεται ή τι βρίσκει. Στο υποσυνείδητο του ανθρώπου ότι να πάρω το σκύλο μου κάπου και να τον εκπαιδεύσω και να γίνει και η δουλειά μου. Mm-hmm. Για μένα τούτο είναι λάθος, διότι δεν εκπαιδεύω το σκύλο. Εκπαιδεύουμε εγώ σαν ιδιοκτήτης. Ο σκύλος είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου. Να μεταφέρει την αγάπη, το συναίσθημα κτλ. Αν δεν ξέρει τεχνικά και τον τρόπο πώς να χρησιμοποιεί τη δική του ενέργεια ώστε να ελέγχει το σκύλο του και να μεγαλώσει σωστά ένα σκύλο χωρίς να έχει οποιοδήποτε λάθος. Το λάθος που λέμε είναι να γίνει πρώτα σωστά κοινωνικός. Δηλαδή κοινωνικός ο σκύλος με την οικογένεια του, στο περιβάλλον του κλπ. Ώστε μετά σιγά σιγά να μπορέσω να τον εξοικειώσω και με το περιβάλλον του εξωτερικό. Δηλαδή γάτου, σκύλου, ανθρώπου. Το πράγμα είναι εκπαίδευση που χρειάζεται. Μπορεί να ξεκινήσω το σωστό, να μάθω εγώ και μετά να μεταφέρω το ίδιο στο σκύλο μου. Ωραίο, αγάπησε τον Αγανίλη μας. Και να ξεκινήσει Μαρία. Την εκπαίδευση. Ο σκύλος ξεκινά την εκπαίδευση του από τη στιγμή που τον πιάνουμε από τη μητέρα του. Η μητέρα του σκύλου, η σκύλα, είναι αυτή η οποία θα κάνει όλη τη δουλειά στο ζώο. Από τη στιγμή που πιάνω ένα ζώο από τη μητέρα του, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο από μόνο του να μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε η εκπαίδευση του σκύλου ξεκινά την ίδια ώρα που το πιάνω. Πρέπει να μάθει την τουαλέτα του, πρέπει να μάθει που να μένει να κοιμάται κλπ. Δυστυχώς ο κόσμος, αντί να γνωρίζει το σωστό τρόπο συμμετοχής, πιάνει το σκύλο σήμερα, περνούμε, λέω τους και εγώ, τα τελευταία 10 χρόνια το σύνδρομο της διχασμένης προσωπικότητας. Διότι εξεφύγαμε που το φυσιολογικό του σκύλου. Είναι το παιδί, το παιδί, το παιδί. Δυστυχώς ο κόσμος το πιστεύει ότι είναι και παιδί, χωρίς να προσπαθεί καν να αναλογιστεί ο ίδιος και να γνωρίζει τις αγαπάτο, αλλά εγνωρίζει καν τις φυσικές του ανάγκες. Πώς λειτουργεί ένα σκύλο. Οπότε αναγκαστικά αντιμετωπίζει το και σαν άνθρωπος. Δηλαδή ένα σκύλο δουλεύει 60 ως 30 κοίν και 10 ώρες. Όταν κάνω ερωτήσεις από πού αναπνέει ο σκύλος, όλοι μου λένε από τη μύτη. Που είναι αντίθετο, ότι ο σκύλος αναπνέει από το στόμα, ενώ τη μύτη εσύ την οσφρίζεται. Ως που βλέπω εγώ, ο σκύλος μυρίζεται και ακούει. Ουσιαστικά η μύτη είναι τα μάτια του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν δεν έχω τις σωστές οδηγίες, σαν πω και πιάσα έναν αυτοκίνητο, μπορεί να είναι κάποιο καλός οδηγός, αλλά δεν ξέρω ότι το πράσινο και το κόκκινο. Οπότε σε πόση ώρα να τον πάρω. Ήθελα μια άλλη ερώτηση είναι η εκπαίδευση διαφέρει από ράτσα σε ράτσα. Δηλαδή αλλιώς θα εκπαιδεύσω τον όρο που τι ράτσα είναι με ένα άλλο σκυλάκι, ξέρω εγώ. Που δεν ξέρω ποιο να σας πω παράδειγμα. Εξαρτάται ο άνθρωπος γιατί ανάγκες έχει και θέλει να χρησιμοποιεί το σκύλο του. Σωστό, σωστό. Πολύ ουσιαστικά σωστό. Οι εκπαιδεύσεις υπάρχουν πολλών τύπων εκπαιδεύσεις. Mm. Αν μιλούμε για τον οικιστικό σκύλο, η εκπαίδευση μία είναι. Οπότε ο σκύλος έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνει. Μαρία, πράγματα να σου του, των περίπατων του, των δωμάτιων του, των αποχωρητήριων του και η κοινωνικοποίηση που συζητήσαμε πριν λίγο. Πες τον Αλέξη. Αν έπιασε ένα σκύλο για δουλειά, είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο ουσιαστικά η φυλή του σκύλου. Είναι η ανάγκη για την οποία τον έχω πάρει. Ακριβώς. Ναι, Κατερίνα, να μου κάνει καταρχά. Όριο. Είναι... Εδώ με το... Μια χαρά είναι όριο. Βάρτον σε υπακοή. Γιατί τρέχει τον Μπορούμε να δείξουμε έτσι. Βάρτον σε υπαγωγή. Αν πει στον Αλέξη να τον βάλει σε υπαγωγή, μια χαρά θα κάτσει το σκυλάκι. Μια χαρά βρήκε τον τόπο του. Τώρα μην τον αγχώ. Την επόμενη φορά θα πρέπει να δείξουμε έχει έτσι. Έχει κάτσει στο σπιτάκι του. Ναι, ναι, θα δείξουμε την επόμενη φορά. Μαρία μου, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αλέξη. Την επόμενη φορά είναι καλό να δείξουμε έτσι του βασικού κανόνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, για να ξέρουμε. Κατερίνα, μα το έχει πει και ο ίδιο πριν. Λέει ότι πραγματικά χρειάζεται χρόνο να σα δείξω τι πρέπει. Κάποιε βασικέ συμβουλέ για να σα δείξω
δουλέψω και στην πράξη. Έχουμε βέβαια πίσω 6 σκυλιά τα οποία περίμεναν να δείξουμε κάτι. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Όμως θα δώσουμε ραντεβού για μια άλλη μέρα στις επόμενες μέρες. Να έρθουμε εδώ και να μας, αυτά που μας είπατε να τα δείξουμε στην πράξη. Και όταν τελειώνει η Μαρία. Και όταν τελειώνει η εκπαίδευση του σκύλου, δεν τελειώνει. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει και ο ιδιοκτήτης να επαναλαμβάνει καθημερινά αυτά που έμαθε. Να το έχει στο καθημερινό του το πρόγραμμα για να μην ξεφεύγει και το σκυλί. Δεν είναι πήραμε ένα σκυλί, τον πήραμε στον οποιονδήποτε εκπαιδευτή μας το εκπαίδευσε και τελείωσε εκεί. Χρειάζεται δουλειά. Και ένα, πρόβλημα το οποίο διορθώσε με αν κάνω λάθος, Αλέξη μου, το οποίο αντιμετωπίζεται και το αναφέραμε χθες μιλώντας στο τηλέφωνο, είναι ότι έρχονται, μαθαίνουν εδώ ότι μαθαίνουν, αλλά πηγαίνοντας στο σπίτι που είναι ένα άλλο περιβάλλον, δεν υπακούν έτσι, τόσο όσο υπακούν έτσι, εδώ. Είναι η πιο ωραία πάσα. Δυστυχώς, ακούμε τη λέξη εκπαίδευση. Δυστυχώς, παίρνουμε το σκύλο μας εκπαίδευση. Δυστυχώς, επιμένουμε ότι θα εκπαιδευτεί ο σκύλος μας. Εμείς η εμπειρία μου είναι ότι υπάρχουν πάντοτε κακοί ιδιοκτητές, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκπαιδευτεί. Αντιθέτως, επιμένουν να εκπαιδευτεί ο σκύλος. Κανείς δεν ακούει και κανείς δεν μπορεί να μπει σε μια ρουτίνα ώστε να μπορέσει να φέρει σε αποτέλεσμα την εκπαίδευση του σκύλου του. Γιατί η εκπαίδευση του σκύλου είναι μια ρουτίνα. Ο σκύλος βγαίνει από τη ρουτίνα του και η εκπαίδευση είναι η ρουτίνα του από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης θα είναι έτοιμος να συνεχίσει την ίδια ρουτίνα που κάνει. Σωστό. Εμπειρικά έχουμε έναν 70-60% σήμερα. Πιο παλιά δεν είχαμε και καθόλου. Εγώ και μπορώ να δείξω έτσι στα σύντομα ένα σκύλο και ένα γάτο. Μπορεί να δείξουμε τον γάτο, τον Ντένιν, ο οποίος κάθεται δίπλα μας. Και να δείξουμε και την Όρεο. Συνυπάρχουν αρμονικά. Υπάρχουν, ο καθένας έχει τη θέση του, ενώ ξέρουμε το πρόβλημα του σκύλου και της γάτας. Μέχρι και αυτόν είναι μέρος της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης του σκύλου μου. Το ίδιο γίνεται και με τα μωρά και με τον κόσμο και γενικά. Το παιδί σου και το σελί σου όπως το μάθεις. Δεν θα πω κάπως έτσι, Κατερίνα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.